Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης ο Μουζίδης. Σας ευχαριστώ που παρακολουθεί το κανάλι μου. Όταν ήρθαμε, κάναμε ένα βιντεάκι για το ταξίδι μας. Τώρα είναι η ώρα της επιστροφής. Θα κάνω ακόμα ένα βίντεο, το οποίο θα προσπαθήσω να σας δείξω περισσότερα πράγματα για την επιστροφή σχετικά με το αυτοκίνητο. Πώς γυρίζουμε δηλαδή. Σήμερα το πρωί κάναμε τεστ, αρνητικά τεστ και οι δύο, και εγώ και η γυναίκα μου. Τα παιδιά είναι κάτω από 12 χρονών, δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. Έχουμε τα διαβατήριά μας και να χωρούμε για Γερμανία. Σε όλες τις χώρες δεν έχουμε πρόβλημα, περνάμε και θα δούμε στα σύνορα τα γερμανικά αν θα μας ζητήσουν τα χαρτιά αυτά ή όχι. Εμείς όμως είμαστε καλυμμένοι και σήμερα που μιλάμε, μονάχα αυτό χρειάζεται. Αρνητικά τεστ και γυρίζεις πίσω. Ο καιρός είναι ζεστός, έχει λίγο συννεφιά, έχει βρέξει λιγάκι, έχει σταματήσει. Κάποιο μπουρινάκι μάλλον ήταν που πέρασε. Δεν ξέρω πώς ήταν η διαδρομή. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε καλή ομάδα, είμαστε δυνατοί. Θα ξεκινήσουμε. Είναι γύρω στις. Τι γύρω, είναι 5 ώρα το απόγευμα ελληνική ώρα και θα τα πούμε στον δρόμο. Εύχομαι σε όλους σας καλή συνέχεια όσοι επιστρέφετε αυτές τις μέρες από τις άδειές σας. Προσοχή στον δρόμο, καλό ταξίδι, τα λέμε. I remember the days. Always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. Φτάσαμε στα ελληνικά σύνορα που θα περάσουμε σε λίγο. Κάναμε περίπου 2,5 ώρες από την Καβάλα μέχρι τους ψώνους. Όλα καλά, όλα ωραία. Τώρα αρχίζει το κομμάτι της αυτοσυγκέντρωσης. Υπομονή θα κάνουμε. Θα βάλουμε βενζίνη μόλις μπούμε στα Σκόπια, θα το γεμίσω και θα συνεχίσουμε. Θα κρατήσω τις αποδείξεις και θα σας πω αργότερα πόσα χιλιόμετρα κάναμε και πόσο ακριβώς ξοδέψαμε. Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Έχουμε δουλειά. Λέτε. Α, κάτι ακόμα. Η ομάδα πίσω καλά. Ναι. Δεν άκουσα. Ναι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γεια σας. Πέρασαν περίπου 2 ώρες. Μπήκαμε στα Σκόπια και είμαστε σήμερα με τη Σερβία. Όπως είπα, βάλαμε βενζίνη, γεμίσαμε όταν μπήκαμε στα Σκόπια. Έχουμε ήδη αρκετό καύσιμο να μας πάει κι άλλο, ίσως μετά το Βελιγράδι. Δεν μας κάναν τίποτα στα Σκόπια, περάσαμε κατευθείαν στα σερβικά σύνορα. Πιστεύω ότι έχει μπροστά 10 αυτοκίνητα περίπου. Θα περάσουμε. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο, αλλά επειδή τα Σκόπια και μετά πάει μία ώρα πίσω, μέχρι τη Γερμανία, άρα είναι 11 παρατέταρτο. Έχουμε κερδίσει δηλαδή μία ώρα. Έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, αυτά όλα καλά, δεν βρέχει, ευτυχώς. Και δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Λοιπόν, τα λέμε παρακάτω. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget. Black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you. Πάμε γερά, πάμε καλά. Θυμάστε όταν ερχόμασταν, ήταν γεμάτη η γέφυρα από αυτοκίνητα, γιατί ξαναπερνάω πάλι μέσα από την πόλη, καθότι είναι πιο γρήγορο το δρομολόγιο αυτό από το να πάμε εκτός και να πάμε στον περιφερειακό που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Η ησυχία είναι 2 παρά 10 τα μεσάνυχτα, είμαστε καλά, μάλλον είμαι καλά, είμαι δυνατός, νιώθω όμορφα, μου αρέσει να ταξιδεύω το βράδυ, όλοι κοιμούνται, εγώ εδώ πέρα είμαι ήσυχα με τη μουσικούλα μου. Πριν το Βελιγράδι έβαλα βενζίνη, το φουλάρισα, το αυτοκίνητο και αν όλα πάνε καλά θα με πάει μέχρι την Κροατία μετά το Ζάγκρεμ. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν είναι ήσυχα, είναι ωραία και χαίρομαι που τσουλάμε χωρίς προβλήματα, χωρίς καθυστερήσεις. Πάμε!
Feels so bittersweet knowing I can leave. You taste like candy. Eat you are beside me. I can feel the beat of my heart and beats. 'Cause you taste like candy. The days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά είμαστε. Όλα καλά είμαστε. Περάσαμε το Ζάγκρεπ. Είναι 6 και 23 το πρωί. Έχει ξυπνήσει η ομάδα από πίσω. Όλα καλά πίσω η ομάδα. Ναι. Μπράβο. Πάμε καλά. Έχουμε ακόμα να κάνουμε 1000 χιλιόμετρα. Έχουμε περάσει τα μισά δηλαδή της διαδρομής μας. Σε περίπου 50 χιλιόμετρα μπαίνουμε Σλοβενία. Μετά αλλάζει λίγο γρήγορα. Σλοβενία, Αυστρία και μπαίνουμε στη Γερμανία. Είναι 10 ώρες ακόμα περίπου. Μετά σε λίγο θα ξεκουραστούμε. Θα κάνουμε πρωινό. Εγώ θα την πέσω για ύπνο μία ώρα και θα συνεχίσουμε. Θα βάλουμε βενζίνη σε λίγο. Η ταχύτητά μας είναι γύρω στα 130 χιλιόμετρα, τόσο επιτρέπεται στην Κροατία, 135. Εκεί πέρα, ήσυχα και ωραία. Τα σύνορα περάσαμε χωρίς πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει Κροατία, Σλοβενία, θα δούμε. Λοιπόν, τα λέμε πάλι. Παίρνουμε το χαρτάκι και λίγο πριν τελειώσει η Κροατία θα το δώσουμε για να μας πούνε πώς θα πληρώσουμε. Υπολογίζω πρέπει κανένα 6 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε μετά. Πάμε μια χαρά και γρήγορα. Είμαστε Κροατία για να μπούμε στη Σλοβενία. Από ό,τι βλέπω 3 αυτοκίνητα είναι μπροστά, 4, πόσα είναι. Η άλλη μεριά έχει λίγο κίνηση, μάλλον κάποιοι κατεβούν ακόμα για διακοπές. Το διαβατήριο Κροάτης δεν τέδει καλά καλά, λέει φύγε. Μάλιστα. Το άλλο ρεύμα έχει λίγο κίνηση. Κάποιοι πάνε ακόμα διακοπές.
κίνηση μπροστά μας για να μπούμε Σλοβενία. Αλλά Σλοβενία και Κροατία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα λιγάκι. Μάλλον δεν θα είναι στη Σέγγεν. Κάποτε είχα περάσει χωρίς έλεγχο πριν πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα σύνορα. Το 15 ήταν, το 16, 15, δεν θυμάμαι. Τώρα βλέπω όμως ότι οι Σλοβαίνοι κάνουν έλεγχο. Ξέρω εγώ, θα δούμε. 7 και 10 είναι. Γερμανία! Γεια και πάλι ήρθαμε! Μας απευθύνεσαι? Δεν νομίζω.
Αστειεύομαι. Φίλες και φίλοι, περάσαμε από την Αυστρία, δεν μας ελέγξανε, τα σύνορα είναι ανοιχτά. Εδώ πιο κάτω όμως ξέρω ότι οι Γερμανοί στείλουν μια κατάσταση όπως μπαίνεις, να κόβεις ταχύτητα και είναι κάποιοι που σε κοιτάζουν. Άμα δεν αρέσει η φάση, σε σταματάνε. Αυτό γινόταν πέρυσι. Φέτος δεν ξέρω τι θα δούμε μπροστά μας σε λίγα μέτρα. Είμαστε περίπου 637 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μας. Είναι περίπου 5,5 ώρες δρόμος περίπου. Θα κάνουμε βέβαια και το διαλυματάκι μας λίγο πιο μετά. Είναι 12.30 το μεσημέρι. Έχει ρολάρει πολύ ωραία το πράγμα από χθες που ξεκινήσαμε από την Καβάλα. Χωρίς προβλήματα, χωρίς βροχές. Εδώ είχε μία πινακίδα που έλεγε έχετε αρνητικό τεστ και είχε θαυμαστικό ερωτηματικό και από κάτω πρέπει να κάνετε τεστ. Τώρα ξέρω ότι οι Γερμανοί έχουν εδώ πέρα αντίσκηνα που κάνουν τεστ. Εμείς τα έχουμε μαζί μας, τα κάναμε στην Ελλάδα για να μην χάσουμε χρόνο. Περιμένουμε να δούμε. Είναι το μοναδικό πράγμα που μου έκανε στην επιστροφή λιγάκι είχα την έννοια. Αλλά αφού έχω τα αρνητικά τεστ από την Ελλάδα δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα πέρασω. Εφόσον μπούμε στη Γερμανία, υπάρχει έξοδος 118 εδώ σε λίγο. Κάπου στην 111, 95 κάπου εκεί είναι ένα Autohof που θα κάνω το τέταρτο μου γέμισμα. Έχω ακόμα 400 χιλιόμετρα να κάνω, πρέπει να το πούμε και αργά έτσι. Αλλά θα το γεμίσω για να πω με τη μία μετά σπίτι, να κάνω και ένα καλό διάλειμμα. Δεν ξέρω η ομάδα, τι λέει πίσω η ομάδα, όλα καλά? Ναι! Έτσι, μπράβο, καμία σχέση με πριν. Από 3,5 εβδομάδες, 3 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας κάνουν σε λίγο οι φίλοι μας, οι Γερμανοί. Δεν έχει πολλή κίνηση, είναι καθημερινή βέβαια, είναι Τετάρτη μεσημέρι, αλλά τώρα κοιτάξτε και εσείς μπροστά, υπάρχει αυτό το σημείο που τα αυτοκίνητα πάνε πάρα πολύ αργά και γίνεται ένας οπτικός έλεγχος. Τώρα τι άλλο θα ζητήσουν δεν ξέρω. Είναι ακόμα 100 μέτρα, δεν ξέρω, θα μας περάσουν, θα μας ρωτήσουν, θα μας μάλλον μας περνάνε από ό,τι βλέπω. Χθες που κάποιοι φίλοι του ξαδέρφου μου γυρίσαν από Γαλλία, από Νότια Γαλλία, μέσω Μονάχου, δεν τους κάναν τίποτα. Για να δούμε μας σήμερα. Βλέπετε ήδη εδώ μπροστά. Εδώ θα μας κοιτάξει. Για να δούμε αν θα περάσουμε. Περάσαμε, δεν μας είπε τίποτα, περνάνε τα αυτοκίνητα. Δεξιά είναι που κάνουν τα τεστ και γενικά τον έλεγχο. Βλέπετε τα αντίσκηνα που είναι εκεί πέρα. Δεν βλέπουμε όμως πέρυσι, ήταν γεμάτα αυτοκίνητα πέρυσι. Φέτος είναι λιγότερα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Οκ, ωραία. Άρα μπήκαμε Γερμανία για τα καλά πια. Όπως λέτε δεν μας σταμάτησαν, αν και ζητάει τεστ λέει η Γερμανία. Να υποθέσω ότι σίγουρα τα αεροπορικές εταιρείες ζητάνε το τεστ. Τώρα ο δικός όπως είδατε περάσαμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Αυτό σήμερα για μένα η δική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί αύριο να σου πούνε σταμάτα και δείξε μας το τεστ. Ή μπορεί να σου πούνε στη δουλειά σου αν έχεις ένα αρνητικό τεστ μετά την άδεια. Εμείς το κάναμε στην Ελλάδα και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, έχουμε άλλα 630 χιλιόμετρα, υπομονή, είμαστε όλοι καλά και θα τα πούμε παρακάτω. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget. Έχει πάλι κίνηση και πάντα η Γερμανία έχει κίνηση.
πάω στέλε έργα, δηλαδή κάνουν έργα στους δρόμους, βασικά κάνουν διαπλατήνσεις. Οι δύο λεωρίδες γίνονται τρεις ή γίνονται τέσσερις. Και κάνουν συνέχεια έργα. Πολλά φορτηγά, παιδιά, πολλά αυτοκίνητα. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια των παππούδων μου και των παπάδων μας, οι οποίοι βλέπαν όλο και όλο 10 ταλίκες στον δρόμο. 10-20 ταλίκες. Εμείς βλέπουμε πάνω από 200-300 ταλίκες. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ό,τι και να κάνεις και Ferrari να έχεις, δεν μπορείς να τρέξεις. Θα πας μαζί με τους υπόλοιπους, ο ένας πίσω από τον άλλον. Όταν έχει κίνηση, όπως τώρα, καλή ώρα. Υπομονή θέλει. Αυτά τα ταξίδια είναι ταξίδια υπομονής. Να σου αρέσει η οδήγηση, γιατί είναι κουραστικό. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, όταν θα είμαι και εγώ και θα φτιάξω μια εκπομπή για το ταξίδι αυτό και θα σας πω ότι, γιατί κάποιοι είπατε για αεροπλάνα, για πλοία, για το ένα, για το άλλο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Και εμένα, αλλά και η οικογένειά μου, μας αρέσει να ερχόμαστε με το αυτοκίνητο, γιατί το χρειαζόμαστε το αυτοκίνητο, γιατί και εμένα μου αρέσει η οδήγηση. Τα παιδιά είναι πολύ καλή ομάδα πίσω. Για να ακούσω ομάδα, όλα καλά? Ναι! Σήμερα είναι πιο γρήγορα. Σήμερα είμαστε πιο γρήγοροι από την προηγούμενη φορά που κατεβήκαμε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, για να κάνεις αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να έχεις υπομονή, να έχεις μια καλή φυσική κατάσταση, να έχεις κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ ή το μεσημέρι, ανάλογα από πότε θα ξεκινήσεις, και χωρίς να κάνεις επιπολαιότητες. Να είσαι ψύχρεμος, να είσαι ήρεμος και να περνάς να έχεις μελετήσει τη διαδρομή. Δηλαδή, εγώ είχα μελετήσει, ήξερα πού θα βάλω βενζίνη, ήξερα πόσο θα βάλω βενζίνη, ήξερα τα περάσματά μου, να το πω έτσι, αθλητικά, ας πούμε. Και αυτό με βοήθησε. Να έχεις το χάρτη, να ξέρεις τις πόλεις που κυνηγάς, ποια πόλη μετά έρχεται. Αυτό σε κατάσταση μια εγρήγορση. Τώρα από εκεί και πέρα όλα πήγαν καλά μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ. Θα φτιάξω μια συνοπτική εκπομπή για αυτό το ταξίδι, το τελευταίο της επιστροφής. Θα δω τι πλήρωσα, τις βενζίνες μου, τα λίτρα, τα διόδια και όλα αυτά, και θα τα φτιάξω μια πολύ ωραία εκπομπή. Επίσης, κάτι τελευταίο. Όσοι θα έρθετε αυτές τις ημέρες, δηλαδή μέσα Αυγούστου, μην κάνετε το τεστ με το αυτοκίνητο. Εμείς περάσαμε έτσι. Τζάμπα το κάναμε το τεστ και χάσαμε και χρόνο χθες από το ταξίδι μας, γιατί αργήσαμε να φύγουμε από το σπίτι μας. Μην κάνετε τεστ. Μπαίνετε στη Γερμανία οδικός χωρίς πρόβλημα. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτό που αφορά τη βδομάδα μέσα Αυγούστου. Εντάξει, σήμερα έχουμε 11 Αυγούστου, 12 πόσο είναι. Ρωτήστε όμως. Κοιτάξτε την αντιατσέ. Link θα έχω στην 12 σήμερα. Link θα δείτε στην περιγραφή. Και ελάτε. Ελάτε χωρίς να φοβάστε τίποτα. Εντάξει, το πολύ πολύ να το κάνετε εδώ στη Γερμανία. Και διαβατήρια, τα γνωστά. Θα τα πούμε σύντομα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να σας βοήθησε αυτό το βιντεάκι. Εντάξει, να το βρήκατε, πώς το λένε, να πήρατε πολλές πληροφορίες. Γράψε κάτω στα σχόλια, όμορφα και ωραία, τις δικές σας επιλογές, δηλαδή για αυτοκίνητο ή για πλοίο ή για αεροπλάνο, και θα τα πούμε σίγουρα σε επόμενη εκπομπή, σε επόμενο live, λίγο και εγώ να προετοιμαστώ να μπω σε μια σειρά. Και όπως σας είπα και πριν τις διακοπές, ετοιμάζω όμορφα πράγματα. Λοιπόν, γεια σας, θα τα πούμε πάλι. Είπαμε γεια! I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. Sunday feels so bittersweet, knowing I can leave. It tastes like candy.